Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Ναι. 20 λοιπόν Μαΐου κάθε χρόνο γιορτάζεται η μέλισσα με απόφαση του ΟΗΕ έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μέλισσοκόμων. Αυτό το βιντεάκι που παρακολουθούμε είναι ένας ξεχωριστός τρόπος με τον οποίο το BBC αποφάσισε, ανεβάζοντας το συγκεκριμένο βίντεο στο YouTube, να δείξει τη σημασία της μέλισσας και το τι μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο, αλλά και στο υπόλοιπο έτσι ζωικό βασίλειο. Και ουσιαστικά θέλει να, με αυτή την ημέρα την ξεχωριστή, θέλουν να υπερτονίσουν την σημασία στην κοινωνία και των λοιπόν, όχι μόνο των μελισσών, και των λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και το πολιτισμό. Πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο σήμερα, με προϊόντα έτσι που φτιάχνονται από μέλι, τιμώντας τη μέλισσα. Και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο βίντεο που μπορεί κάποιος να το αναζητήσει για να δει και να μάθουμε και στα μικρά παιδιά την αξία της μέλισσας. Μάλιστα, λοιπόν. Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Παραμένουμε στο θέμα, ωστόσο, καθώς, όπως μας είπε η Εύη, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας. Και θέλω λίγο να πάμε στον κύριο Λευτέρη Αλεσανδράκη. Είναι επίκουρος καθηγητής ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ, εξειδίκευση στη μελισσοκομεία. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, εσάς και τους ακροατές σας, τηλεθεατές σας, συγγνώμη. Χρόνια πολλά κιόλας για την μέλισσα. Βέβαια, βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε, πολύ. 20 Μαΐου, Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας, που έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή η Παγκόσμια ημέρα τι? Τη σημασία που έχει η μέλισσα για τον άνθρωπο. Χωρίς τη μέλισσα το περιβάλλον θα ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Αυτό είναι γεγονός. Σίγουρα το ανθρώπινο είδος δεν θα εξαφανιζόταν όπως... Ναι. Φέρεται να είπε ο Αϊνστάιν, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι το είπε αυτό ο άνθρωπος, αλλά σε κάθε περίπτωση τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά. Για να μας φέρετε κάποια παραδείγματα να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, αναφορικά με τις ευεργεσίες της μέλισσας στην καθημερινότητά μας. Η μέλισσα επικονιάζει τα περισσότερα από τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε καθημερινά, είτε άμεσα είτε έμεσα. Μπορεί άμεσα να μην έχει σχέση με το γάλα, για παράδειγμα, ή το κρέας, αλλά επικονιάζοντας καλλιέργειες οι οποίες δίνουν τις ζωοτροφές, έχουν ως αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε ζωικά προϊόντα. Κατά τα άλλα, τα περισσότερα οπωροφόρα θα παράγονται σε πολύ πολύ μικρότερες ποσότητες, γιατί χωρίς τη μέλισσα οι υπόλοιποι επικονιαστές συμβάλλουν στην επικονίαση, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Θα ξεχνούσαμε ροδάκινα, θα ξεχνούσαμε αχλάδια, μήλα. Και βέβαια έρχεται και ο ανθρώπινος παράγοντας που κατά κάποιο τρόπο δεν σέβεται αυτές τις ευεργεσίες σε πολλές περιπτώσεις της μέλισσας. Και προχωρά σε ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα... Η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τη σημασία που έχει μέλισσα. Ίσως ακόμα και μεταξύ των καταναλωτών, των απλών ανθρώπων, όχι των μελισσοκόμων. Θα ξέρετε ότι θεωρούν τη μέλισσα ότι συνεισφέρει στην παραγωγή των μελισσοκομικών προϊόντων. Εντάξει, φτιάχνει το μέλι και τι έγινε. Την σημασία της, την επικονίαση... και ως εκ τούτου στην τροφή μας, αλλά και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, δεν τη γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Άρα, σίγουρα η ενημέρωση, οι παγκόσμιες ημέρες βοηθάνε πάρα πολύ στο να γίνεται συζήτηση όπως καλύτερα αυτό που κάνουμε τώρα. Και εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα να προχωρήσουν σε κάποιες επεμβάσεις κάπως πιο φιλικές στο περιβάλλον, σωστά? Σαφώς. Υπάρχει μια τάση παγκόσμια. Δεν είναι... Αυτό το πράγμα που λέτε είναι σωστό και νομίζω ότι απλά εμείς θα ακολουθήσουμε τις παγκόσμιες τάσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, αυτό κάνουμε πάντα. Η παγκόσμια τάση είναι να πάμε προς μια φυτοπροστασία συνολικά, προς μια αηφόρο γεωργία στο σύνολό της, η οποία θα δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό στον πλανήτη και αυτό θα βοηθήσει σίγουρα και τις μέλισσες, μεταξύ άλλων. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την συγκεκριμένη περίοδο, περίοδος άνοιξης. Ποια διαδικασία ακολουθούν οι μελισσοκόμοι? Κοιτάξτε λίγο, αυτή την περίοδο τώρα που διανύουμε, οι περισσότεροι μελισσοκόμοι βρίσκονται στη φάση που έχουν πολλαπλασιάσει το μελισσοκομικό τους κεφάλαιο, έχουν αναπτύξει τα μελίσσια τους και προετοιμάζονται για να αξιοποιήσουν τη μελιτοφορία του θυμαριού. Μιλάω πάντα για την Κρήτη, έτσι, ναι. Δεν μιλάω για την υπόλοιπη χώρα. Αυτή την περίοδο λοιπόν αυτό που πρέπει να δουν οι μελισσοκόμοι είναι ποια μελίσσια από αυτά τα οποία έχουν είναι ικανά να τους δώσουν μια παραγωγή στο θυμάρι με αποτέλεσμα να κάνουν ένα ξεσκαρτάρισμα. Αυτά τα οποία ίσως δεν είναι έτοιμα μπορεί να πρέπει να τα συνενώσουν, να τα ενδυναμώσουν έτσι ώστε να μπορέσουν να τους δώσουν κάποια παραγωγή. Οι καιρικές συνθήκες πόσο επηρεάζουν
την εξέλιξη της παραγωγής. Οι καιρικές συνθήκες δυστυχώς επηρεάζουν τη μέλισσα τόσο άμεσα όσο και έμεσα, γιατί σαφώς ο καιρός, αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που παρατηρούμε τελευταία σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, δηλαδή πιο παρατεταμένες χρονικές περιόδους, έντονη περίοδος με ζέστη, κρύο, αυτές οι αναλλαγές επηρεάζουν πάρα πολύ τη μέλισσα, αλλά την επηρεάζουν και έμεσα επηρεάζοντας τα φυτά στα οποία η μέλισσα, τα οποία η μέλισσα επισκέπτεται. Οπότε σίγουρα επηρεάζεται πάρα πολύ η μέλισσα και γι' αυτό ο μελισσοκόμος, όπως θα έκανε στα παιδιά του, θα μπορούσαμε να πούμε, θα πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά στις μέλισσες, γιατί ενδεχομένως να το χρειάζονται περισσότερο τώρα που ο καιρός είναι κάπως αλλοπρόσαλος. Μάλιστα, οπότε το μήνυμα που προκύπτει, σεβασμός όχι μόνο στις μέλισσες, αλλά και στο περιβάλλον γενικότερα, και καλό είναι να υπάρξει και αυτή η ενημέρωση, η περίφημη ενημέρωση, ναι, μέσα από πρωτοβουλία και της πολιτείας και με κατεύθυνση κυρίως στα νέα παιδιά, τη νέα γενιά. Συμφωνώ, συμφωνώ. Μάλιστα, κύριε Αλεξανδράκη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά.